Πρόσεχε η ιστορία. Άφησαν το γαλανό ουρανό και ήρθαν στη γη. Βρήκαν την Ελλάδα. Να λούζεται σε μια παπαγάλανη θάλασσα και να στεγνώνει κάτω από έναν ολόλαμπρο ήλιο. Κυρά, κυρά, αρχόντισσα! Κυρά μας πενεμένη, Ελλάδα τα ξεχμένη! Τι χρώμα θέλεις να εκείσαι μέσου? Κυράδες που γυρίζετε το κόσμο όλο, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω μόνη. Πρέπει να ρωτήσω τα παιδιά μου, τα μισά παιδιά της. Ζούσαν στη στεριά, πετρεύονταν με τη γη και τα βουνά. Παιδιά μου, εσείς που σκληρά δουλεύατε στη γη για να βγάλετε το ψωμί σας, εσείς που με δοξάσατε το 1821, το 1912, το 1940, πείτε μου, τι χρώμα θέλετε να έχει η σημαία μας? Κυρά, κυρά Αρχόντισσα, κυρά μας πενεμέ, Ελλάδα δοξασμένη, κυρίως ο τόπος και η δουλειά σκληρή. Μα, άσπρα περιστά γευσιά και από άσπρη, όλο άσπρη τη θέλουμε τη σημαία μας. Θα κάψω τα λόγια φτάσετε σαν δεν τους ευκαιρεί η Ελλάδα. Ας πάω τώρα να ρωτήσω και τα άλλα μου παιδιά, τα παιδιά της θάλασσας. Τα βρήκε. Να παλεύουν τα δίκτυα, να τα τραβούν κόπο, γιατί ήταν γεμάτα απασχημένια λαφαριστά ψάρια. Παιδιά μου, εσείς που στη θάλασσα είστε και με τα πλοία σας με δοξάσετε, πείτε μου, πώς θέλετε να είναι η σημαία μας? Κυρά, κυρά Αρχόντισσα, κυρά μας πενεμένη, Ελλάδα το ξεχμένη. Εμάς οι ψυχές μας είναι το σμένο. Το γαλανό νερό. Πού τη θάλασσα η μεγάλη, πού μας δίνει χαρά και ζωή. Αυτή η θάλασσα θέλει να τα χωρέσει η σημαία μας. Τα έγραψε και τούτα τα λόγια η Ελλάδα, σε Χριστόδο το Δευτέρι, και το έδωσε το Δευτέρι στην ιστορία και στη δόξα. Και της Γερμανίας στη συνέχεια. Να τιμήσουμε όλους αυτούς, άνδρες, γυναίκες, νέους, γέρους και παιδιά, που έγραψαν το έπος του 40 με την παλικαριά και τη γενναιότητά τους. Χάρη σε αυτούς μπορούμε να ζούμε εμείς σε μια ελεύθερη πατρίδα και να υψώνουμε τη γαλανόλευκη σημαία μας. Γι' αυτό, την ώρα αυτή θα τιμήσουμε πρώτα τη γαλανόλευκη ελληνική σημαία μας. Της αξίζει αυτή η τιμή. Βλέποντάς τη, δεν βλέπουμε ένα ασπρογάλανο φανί, αλλά τα κορμιά των παλικαριών που έπεσαν υπερασπίζοντάς την. Εκεί πάνω,
στα μολυβιλωτικά βουνά, μέσα στις λάσπες και στα χιόνια, μέσα στις βροχές και στο χαλάζι, πολεμούν τα νιάτα της πατρίδας μας και γράφουν χρυσές σελίδες στην ιστορία της. Εκείνη η θρηλυκή σημαία του 40, η διάκριτη από σφαίρες, αν είχε στόμα, πόσα δεν θα είχε να διηγηθεί για εκείνα τα στολίδια της που διαγράφονται στο γαλανό λευκό πανί της. Κι είναι κάποιες αιμάτινες κυρίδες, κι είναι κάποιες πληγές ανοιχτές. Είναι τα παράσημα που τις φόρεσαν τα παιδιά της. Είναι η λεβεδιά της φυλής μας και εντυμένη στο ιερό του το σύμβολο. Ο Αντώνης, ο λεβεντόκορμος σημεοφόρος του Συντάγματος, όταν του την εμπιστεύτηκαν στα χέρια του, την κοίταξε με βαθύ σεβασμό και είπε «Τη ζωή μου μπορούν να την πάρουν, αλλά τη σημαία της πατρίδας μου ποτέ». Και ρίχθηκε στη μάχη. Και ο πόλεμος κρατούσε. Κάθε ρεματιά, κάθε πλαγιά, κάθε ύψωμα έγραφε και μια ιστορία. Και ο Αντώνης πρώτος στη γραμμή. Πρώτος να φτάνει στο ύψωμα και να στείλει το ιερό σύμβολο. Θεέ μου, πώς δίνεις δύναμη σε τούτα τα παλικάρια και αντιστέκονται σε 7 εκατομμύρια λόγχες. Και στο πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν προστίθεται κι άλλα, κι άλλα. Ειμέτερε δυνάμεις προελάβουν στην Κοριτσά, στο Αργυρόκαστρο, στο Τεπελένη, στη Χιμάρα. Και η θρηλυκή σημαία πάντα πρώτη, πάντα μπροστά. Ο Αντώνης μετράει κάθε φορά τις πληγές της. Κι όσο πληγώνεται, τόσο και δίνει δύναμη στα παιδιά της να πολεμήσουν για να μην πατήσει ο εχθρός το πόδι του στην πατρική του γη. «Αντώνη, πέσε κάτω!» Μα το παλικάρι κρατάει ψηλά τη σημαία και αγωνίζεται να τη στήσει εκεί πάνω στο ύψωμα που το είχαν με πολύ αίμα ποτίσει πριν το κατακτήσουν. «Πέσε κάτω!» Αντιλαλούν σαν σε μεγάφωνο τα φαράνια. «Παναγιά μου, βόηθα!» ψιθυρίζουν τα χείλη. «Πώς γύρισαν πίσω, πού ήταν κρυμμένοι, τι θα γίνει τώρα?» Η σημαία, ποτέ! Αυτό το τελευταίο το φώναξε τόσο δυνατά που ξαφνιάστηκε και ο ίδιος. Κρύβει βιαστικά τη σημαία μέσα στον κόρφο του, ταμπουρώνεται πίσω από ένα λιθάρι και αρχίζει να πολεμάει. Ο Αντώνης μάχεται ένας με πολλούς. Έφτασαν επιτέλους ενισχύσεις και έτρεψαν σε τη γη τον εχθρό, ενώ τα φαράγγια δηλαλούσαν «Αέρα! Αέρα!». Όμως το παλικάρι είχε γύρει πάνω στο λιθάρι με μια βαθιά λαβωματιά στην καρδιά και η σημαία, καλά φυλαγμένη πάνω στο άψυχο κορμί του, είχε ποτιστεί και με το δικό του αίμα. «Τη σημαία τη φύλαξα», ψιθύρισε με κόπο πριν ξεψυχήσει. «Την έχω εδώ, πάνω στην καρδιά». Με πόνο ψυχής, τα άλλα παλικάρια τράβηξαν από τον κόρφο του τη ματωμένη γαλανόλευκη. Την υπόσχεση που έδωσε την ώρα που του την εμπιστεύτηκαν στα χέρια, την κράτησε ως την τελευταία του πνοή. Τη ζωή του, του την πήραν. Το ιερό όμως σύμβολο της πατρίδας του, το φύλαξε ακέραιο. Η σημαία μας είναι το πιο ιερό που έχει το σχολείο μας. Αυτήν τη σημαία την παραδίδουμε σήμερα με ιδιαίτερη συγκίνηση στον σημεοφόρο, τον μαθητή της έκτης τάξεως. Θα μπορούσαν βέβαια να την κρατήσουν με περηφάνεια
τα χέρια πολλών μαθητών μας, τα χέρια των μαθητών που στην πέμπτη τάξη αρίστευσαν και είχαν στον έλεγχο τους, στο μέσο όρο, άριστα 10 σε όλα τα μαθήματα. Παρουσία του συλλόγου των διδασκόντων, τον που ισοβάθμισαν, έγινε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, συνεδρίαση, και ύστερα από κλήρωση, ορίστηκε για την 28η Οκτωβρίου σημεοφόρος ο Γεωργίου Αλέξανδρος. Και για την 25η Μαρτίου η μαθήτρια Κουτζουράκη Μαρία. Παραστάσεις για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ορίστηκαν οι μαθητές Αγραφιώτης Δημήτριος, Μαντούρης Ιωάννη, οι μαθήτριες Παπαδοπούλου Σωτηρία, Τεργάμαλη Ειρήνη και Σιαφάτα Σαντίκη. Παραστάτες για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου ορίστηκαν οι μαθητές Γκίκας Ανδρέας, Δημαχάκος Γεώργιος, Μιλωνάς Σταύρος, Τσιχούρης Δημήτριος. Καθώς και ο μαθητής Καραΐσκος Αναστάσιος που είχε σε ένα μάθημα 9. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας, παιδιά, για την άρρωστη επίδοση. Και τώρα θα παραδώσω τη σημαία του σχολείου στο σημεοφόρο της 28ης Οκτωβρίου. Αλέξανδρε, το ιερό σύμβολο, την τιμημένη γαλανόλευκη, να την υψώνεις πάντοτε με σεβασμό σε ελεύθερο ουρανό. Αν όμως χρειαστεί να την υπερασπιστείς, μη διστάσεις να ακολουθήσεις το παράδειγμα όσων τιμούμε σήμερα. Το παράδειγμα του Αντώνη, του λεβεντόκορμου σημεοφόρου του Συντάγματος, που όταν του την εμπιστεύτηκαν στα χέρια του, την κοίταξε με βαθύ σεβασμό και είπε: «Τη ζωή μου μπορούν να μου την πάρουν, αλλά τη σημαία της πατρίδας μου ποτέ».
Αποχώρηση σημαίας. Τάξης, προσοχή.
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940, από τα ξημερώματα, ο ουρανός αστράφτη στα ημιλωτικά βουνά. Πόλεμος, πόλεμος, βρισκόμαστε σε ένα γουριό σκαρφαλωμένο στη Βίνα. Ολόκληρο το έθνος σε εμάς στηρίζει τις ελπίδες, εμάς και στον Θεό και η προσευχή.
αυτό. Τα ξέρω καλά τα μονοπάτια, καπετάνιε. Καλά. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε. Για εστάσου, καπετάνιε. Γιατί εσυλίξε με. Μπαίνει στο παιδί και αφήνει το γεροκόκαλο που ξέρει πέρα για πέρα το μονοπάτι. Τόσο εύκολο το βρει να βρεθεί σε τούτα τα κακοτράφαλα μέρη. Μπορώ, μπορώ. Μα εγώ ξέρω. Είμαι σίγουρο. Μόνο που θα χρειαστεί να περάσουμε κοντά στου Ιταλού. Ένα-ένα και μακριά ο ένα από τον άλλον που θα καταφέρει. Το ξέρω, σα λέω, όπω η μέρα τον ήλιο. Ωστόσο, θέλω κι εγώ. Θέλω να δω από κοντά αυτού του κοκορόφτερου που του λένε λίγου. Α, για την Ιστέ, η λύκη τη δασκάλη. Ναι, να δω τι άλλε. Καλά, ελάτε και δύο. Προσοχή! Εμπρός! Μπας!
Ο πατέρας μου δεν μπορεί να έχει το μέτρο. Μην με βλέπετε μικρή. Έχω δύναμη, γιατί έχω και εγώ καρδιά γενική.
του Σαββαμιά. Το ίδιο για μικρό σκοστάκι. Σε τέτοιες ώρες δεν κάνω να λέμε τι κάνει ο ένας και τι κάνει.
τι θα μας πάρει στο λαιμό σου, του λέει ο αξιωματικός. Όπως η μέρα τον είναι, λέει εκείνος. Και ξεκινήσαμε. Μπροστά πήγαινε ο Αντώνης με τον αξιωματικό και περάσαμε παραμάτω. 40 άντρες γλιτώσαμε από το καλό που πήγε. Ας του χαρίζει ο Θεός υγεία, παλικάρι. Δείτε, Αντώνη! Σαν το κι άλλο θα ξαναγυρίσει εκεί απάνω. Θα ψάξουμε τον δρόμο και θα του στείλω τα χαιρετίσματά σου. Και τα δικά μου χαιρετίσματα σαν τον δεις τον αδελφούλη μου. Μπράβο σου, Αντώνη! Άξιο παιδί του πατέρα σου. Ήρωας είναι, το πατέρα τους ξέρετε. Έπεσε πολεμώντας για την ελευθερία και τη ζωή του πύργου. Παραμάντο, μέσα είσαι. Και πού μπορεί να πάει να σε κάτσει σαν τη μέρα, πρόεδρε. Νιώθω καλά, τα λόγια σου, Παραμάντο. Μα δεν είναι πάντα ο άνθρωπος όπως το θέλει η καρδιά του. Όπως το θέλει η καρδιά του. Και ξέρω καλά τις καταφορές. Έχεις δίκιο, αλλά μια τέτοια καρδιά πρέπει να χαίρεσαι. Γιατί το αίμα της σκύλα, η καρδιά κάποιου άλλου, που κάνει τα ίδια που θα έκανε και η δική σου καρδιά. Έχει το μαντόρο σου. Και ποιον άλλο να έχει δύο μάτς. Δεν είναι παιδί του παιδιού σου. Δεν έχει το δικό σου αίμα της φλέπτα. Είναι αυτό ένα που φτιαγμένο το παιδί μου. Και βέβαια αυτό ένα. Γιατί δεν θα έκανε τόσο και τόσο που μας λένε. Ένας μικρός του Αντώνη, αν ήταν... Έκανε πολλά σου, πρόεδρε. Μα τι συμβαίνει, μίλησε με καθαρά. Ξεκάθαρα, Παρμαμά, θα λέει αυτό το χαρτί. Ο διοικητής του τάφου του προκαλύψεως και τον πρόεδρο της κοινότητος διεπιστώθη ότι κάποιος μικρός, ονομαζόμενος Αντώνης, ιός εν τόξου μαντρός, μεσότης υπέρ της πατρίδος, κατάλληλε ο νοχοριός της. Ο μικρός αυτός, αντάξει στους πατέρες, έχει την πρώτη φορά 50 στρατιώτες προς να τους οδηγήσει από ένα στενό και επικίνδυνο μονοπάτι. Πάντοτε πηγαίνω τα δρόσα και με ηρωικό πνεύμα. Δεύτερη δε φορά οδήγησε τους λόγους από άλλους διαβάσεις και χτυπήσε τα μικρόφωνα πλάι της. Στη μάχη εκείνη, εκτελώντας το ρέινο σοκόμα, έσωσε πολλούς τραυματίες και ψηφόδησε τη ζωή του. Τελικά ο ίδιος τραυματίστηκε και από τη στιγμή εκείνη χάθηκαν τα ίδια του. Έχουμε όμως ελπίδες για τη διάσωση του. Και επειδή το δράμα του ήταν ελαφρό και γνωρίζει καλά τα μέρη. Οι συγκεκριμένες γνωστές εξουσιαστήκαμε από το Γενικό Στρατηγείο που καρτοφωνείται αρκετό μετάλλιο, ο οποίος επίσης αποστέλλεται ο διοικητής του τάγματος. Το παιδί μου! Το εγγόνι μου! Έδωτε κι αυτό το αίμα του για την πατρίδα. Μεγάλη για μένα, πρόεδρε, αλλά μεγάλη θα είναι το πατέρα του που είναι αντάξιός του. Αντώνη μου! Σε τέτοιες ώρες τα Ελληνόπουλα δεν κλαίνε. Η λύπη γίνεται χαρά για τέτοιο χαμό. Ο πατέρας σας γιορτάζει τη στιγμή στα κουράγια. Η Παναγιά που μας βοηθάει, ας κάνει το θαύμα. Το κάνει ο Κώστα και ας τα διορτώνεις, έχει πλέον για την πατρίδα μας. Για την Ελλάδα, για Ρωμάτια, να φύγω, να πάω στο καλό, να ζητώ για όλα. Και ας ευχηθούμε στον Θεό να μας περιποιήσει τον Αντώνη. Ας κάνει το θαύμα τον Χριστό. Πείτε μου όμως σε παιδί μου, στην ελληνικά μου να σας κουραστείς. Καβού, Κώστα, Αντώνη, παιδί μου, εγγόνι μου. Το μαγέρι πιάστε, το μαγέρι σας λέω, είναι βαριά παρεμένος. Εγώ δεν έχω τίποτα. Και εσύ, παιδί μου, Κώστα, πάμε να ξεκοστάσει λίγο. Παιδί μου! Παππού, ο Χριστός μας εγκλήτωσε, παιδί μου. Η Παναγιά, παππού, που τη βλέπουν οι στρατιώτες μας, να είναι μπροστά στη μάτη. Αντώνη μου, αδελφούλη μου. Αντώνη, καλό μου παιδί. Τα ηρωικά παιδιά είναι αγκαλιά της μάνας Ελλάδας. Και τώρα, ως εκπρόσωπος του κράτους, θα τη δώσω το μετάλλιο στο μικρό αυτό ήρωα. Για μένα μετάλλιο. Και τι δεν έκανα εγώ. Υπηρέτησες την πατρίδα. Έχισες το αίμα σου για χάρη. Γι' αυτό κι αυτή σε δαμίδι. Άξιος! Άξιος!
σπίτι μας και εσύ να αγωνιστείς. Ως τη στιγμή ετράνεψες και στάθηκες ορθός, μικρό μου Τσοπανόπουλο σαν γίγαντα ζωστό. Άκουσε το κοπάνι σου και από την Καστράτια έδειξε στους φαντάσμα που σου νίκησε να πάρει. Αντί με τη φλογέρα σου να τραγουδάς ράχες, αέρα φώναξες και εσύ με στη φωτιά σμάχες. Στους ώμους που εμβάσαγες, τα γαϊδεμένα μια σου, βαριά είσαι κοζεσπλήματα, κοίταρα αυτό χαρά σου. Μικρό μου Τσοπανόπουλο, αλήθεια ξέρω μία, που ούτε τη φαντάστηκε, μπήκες στην ιστορία. Για την Ελλάδα μας, που
που καιρό τώρα η κυρία Μούση τα προετοίμαζε και την ευχαριστούμε πολύ για την πάντα πολύ καλή παρουσία της χορηγίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παιδιά της Πέμπτης και τον δάσκαλό τους, τον κύριο Καραΐσκο, γιατί πραγματικά νομίζω μας συγκίνησαν και βρεθήκαμε κι εμείς, όπως είπαν και χθες κάποια πρωτάκια μας που παρακολούθησαν τη γιορτή, σαν να μην είμαστε σχολείο, σαν να είμαστε εκεί ψηλά στα πολυψηλωτικά βουνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαίρουμε και τα τμήματα της Δευτέρας μας, το Β1 και το Β2, με τις δασκάλες μας, την κυρία Γιάννη και την κυρία Σόνετα, που μας παρουσίασαν τη γαλανόλευκη σημαία μας με τόσο όμορφο και παραστατικό τρόπο και τα τρία γράμματα της αλφαβήτας που έφυγαν εκείνο το πρωινό από το αλφάβητο και σκαρφάλωσαν στη σπίτι του τα βουνά. Κυρία Θερβαλά, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλούμε έτσι να ευχηθείτε στα παιδιά μας, τους καλούς μας, τους γονείς, γιατί χάρη σε αυτούς τους γονείς έχουμε τέτοια παιδιά. Κυρία Ζορβαλά, περάστε, σας παρακαλούμε. Είχα δει τους σεβαστούς πατέρες εδώ, αγαπητοί γονείς και καλά μου παιδιά, και νόμιζα ότι θα μας έδιναν τις ιεραρχικές τους ευχές. Έπρεπε εδώ αυτή τη στιγμή να είναι κάποιους άλλους. Κάποιους παππούς, σαν τον κύριο Μαντζούρη, που καθόμασταν εκεί κοντά και μου λέει, ειδικός αυτός, έβγε. Να σας πει το έβγε, έπρεπε να είναι κάποιος από εσάς, τους γονείς σας, που είναι και στρατιωτικοί κάποιοι. Έπρεπε να είναι όλοι οι γονείς σας εδώ για να σας πούν το έβγε. Έπρεπε να είναι όλοι οι δάσκαλοί σας εδώ να σας πούν το έβγε που σας ενέπνευσαν, παιδιά. Εγώ θέλω να σας κάνω ένα δώρο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Προφορικό δώρο, θέλετε? Ναι. Μια πολύ σύντομη ιστορία. Δεν θέλετε? Θέλετε. Το δώρο είναι για εσάς μόνο, για τα παιδιά. Δεν ταιριάζει πολύ. Λοιπόν, παιδιά, τα κατορθώματα αυτά τόσο ωραία μας δείξατε σήμερα, πόσο θα πιάνει στην ιστορία του 40. Αυτό όλο που μας δείξατε μια ώρα. Μισή σελίδουλα, άντε μια σελίδουλα. Είναι ατελείωτα. Και είναι ατελείωτα και τα κατορθώματα των παιδιών στη τετραετία που ακολούθησε της φοβερής κατοχής. Ξέρετε ότι τα Ελληνόπουλα στην κατοχή τρώγανε λαχανίδες κι αν είχαν και κανένα όστριο κι αν είχαν και τίποτα φλούδες από πορτοκάλι που έτρωγαν οι Γερμανοί, κανένα ξερό κομμάτι ψωμί και τάσερναν οι μανάδες στους δρόμους και έναν υποθμούς από εκεί και μια μάνα άφηνε την τελευταία της πνοή και γύριζε το παιδάκι και τόσα άλλα τελευταία. Λοιπόν, το γήπεδο του Παναθηναϊκού νομίζω ότι το ξέρετε όλοι, ιδιαίτερα όσοι είστε Παναθηναϊκοί. Εκεί γίνεται αυτό που θα σας πω τώρα, κολληθινό περιστατικό. Βγαίνει ένας και φωνάζει. Οι Ιταλοί θα μοιράσουν στα Ελληνόπουλα 400 μερίδες φαγητό. Να μαζευτούν όλες οι μανάδες και τα παιδιά να πάρουν φαγητό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Φτάνουν οι μαύρες οι μανάδες. Ξέρουν τα βήματά τους οι γιαγιάδες και τα σκελετωμένα παιδιά και μπαίνει ο υψηλόβαθμος Ιταλός και αρχίζει να κάνει υποκλήσεις μπροστά από τα καζάνια που αχνίζουν με το φρέσκο φαγητό και να χαιρετάει το τζόρνο, το τζόρνο και οι φακοί να βγάζουν οι κάμερες, ας το πω, οι φωτογραφικές μηχανές, τότε δεν υπήρχαν κάμερες, φωτογραφίες, τσαφ, τσαφ, αρχίζουν να καταλαβαίνουν οι μανάδες. Καταλαβαίνουν και τα Ελληνόπουλα όμως, και αυτό μας έφεραν εδώ.
και δίνεται το σύνθημα. Το γεύμα θα αρχίσει όλοι όποιοι παρακαλούμε. Θα ακουστεί ο Ιταλικός Εθνικός Ύμνος, η Τζιοβενίστα, όπως τη λένε. Όποιοι αρχίσει να ακούγεται από τα μεγάφωνα ο Ιταλικός Εθνικός Ύμνος. Και τότε, παιδιά, τα Ελληνόπουλα, αυτά τα μυστικά Ελληνόπουλα, που είχαν μέρες να βάλουν πια στο στόμα τους, όποιοι αλεύθυνταν συνεννοημένα, άρχισαν και έψαλαν. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη, περιφέρονται οι καραμινιέρες. Σιωπή, σιωπή, θα σας κόψουμε τη γλώσσα. Βγάζουν μαχαίρια και τα Ελληνόπουλα φωνάζουν. Τον Ελλήνων τα ιερά. Θυμώνει ο Ιταλός αξιωματικός. Περάστε έξω. Και τα Ελληνόπουλα κραφάζουν. Είμαστε νικητές. Είμαστε Έλληνες. Δεν θέλουμε ψωμί από σας. Αυτό είδαμε σήμερα και σε εσάς, παιδιά. Σας αξίζει αυτό το μεγάλο έργο που ήρθε στην Ελλάδα. Πάλι από την ίδια φοβερή περίοδο. Οι Γερμανοί όταν μπήκαν στην Αθήνα, πότε πήγαν, ποιος ξέρω. Πότε πήγαν, τον Απρίλιο του 41, πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να διαλέξουν δήμαρχο της Αθήνας. Αυτά δεν είναι παραμύθια, είναι γραμμένα, ε. Και ποιο διαλέξανε, λέτε εσείς, αγαπητοί γονείς. Τον Κωνσταντίνο Μέρνικα, καθηγητή της χειρουργικής, ο οποίος είχε σπουδάσει στο Βερολίνο. Αν έχουμε γιατρούς εδώ ανάμεσά μας και θα έχουμε, πιθανόν να σας είναι γνωστό το περιστατικό. Καταλαβαίνετε γιατί σαν αυτόν τον συγκεκριμένο πρόσωπο για δήμαρχο. Σπούδασε στο Βερολίνο, είπα. Πίστευαν ότι θα τον είχαν του χεριού τους. Τον ανακηρύσουν δήμαρχο, και η πρώτη εντολή δίνεται από τον Γερμανό διοικητή. Να αποστείλει ο δήμαρχος, ο Κωνσταντίνος Μέρνικας, ο καθηγητής της χειρουργικής, 130 Αθηναίους σπουδαίους, περίφημους, γραμματισμένους, σε μια λίστα να τους έχει ο Γερμανός διοικητής στο γραφείο του. Γιατί? Αν υποτεθεί ότι οι Έλληνες τολμήσουν να κάνουν σαμποτάζ, τους πρώτους που θα εκτελέσει είναι οι 130 Αθηναίοι, οι επιφανείς, που τους έστειλε ο Δήμαρχος, που θα τους έστελνε μάλλον, ο Δήμαρχος του Γερμανού Διοικητή. Και η απάντηση του γιατρού του Έλληνα υψηλότατε, γράφει στην επιστολή του στο Γερμανό διοικητή, δύο μόνο πρόσωπα μπορώ αν χρειαστεί να σας αποστείλω για ομοίρους. Τον εαυτόν μου και τον ιό μου. Κωνσταντίνος Μέρνικας. Αγαπητοί γονείς, όλους μας έχετε υποχρεώσει με την εμπιστοσύνη σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη βαθύτατη εμπιστοσύνη, για αυτήν την εμπιστοσύνη. Και βλέπετε, ο λαός λέει, το μήλο κατά τη μηλιά θα πέσει. Και όταν οι μηλιές είναι δύο και όχι μία, αυτή που λέγεται γονείς και αυτή που λέγεται σχολείο, είναι βέβαιο ότι θα δώσει ο Θεός τον καταχαημένο τόπο μας να γεμίσει και πάλι μηλιές ευλογημένες από αυτόν τον τόπο. Εθνικός Ύμνος. Τάξεις, προσοχή. Σε γνωρίζω πως
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω! Ζήτω η πατρίδα μας η Ελλάδα! Ζήτω! Ζήτω τα Ελληνόπουλα του 2016! Ζήτω! Θα ακολουθήσει διάλειμμα και στη συνέχεια παρέλαση και ελληνική χορή στην αυλή του σχολείου. Μία-μία σειρά, παρακαλώ, η χοροδία, μία-μία σειρά. Hey, 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 hey
Thank you.
Thank you.